καλημερίζω τον εκλεγμένο σύμβουλο της Λαϊκής Συσπήρωσης στην περιφέρεια Κρήτης, κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, διότι μιλά για την κοινωνική συνοχή της περιφερειακής αρχής. Κύριε Βρύσαλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Δουγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μιλάτε για παραμύθι. Γιατί μιλάτε για παραμύθι? Κοιτάτε να δείτε κύριε Δουγεράκη, εδώ και αρκετά χρόνια γίνεται προσπάθεια εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τοπικών αρχών να παρουσιαστεί ένα σχέδιο κοινωνικής συνοχής στις περιφέρειες και συγκεκριμένα εδώ που μιλάμε στην περιφέρεια Κρήτης, που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Δεν έχει σχέση στην πραγματικότητα, γιατί ακριβώς αυτά τα μέτρα της κοινωνικής συνοχής που παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έχουν κριτήριο τη διαχείριση της απόλυτης φτώχειας, με σκοπό να κρυφτεί το γεγονός αυτό που βιώνουν οι κάτοικοι της χώρας μας, οι κάτοικοι της Κρήτης, που ενώ ζούμε στις συνθήκες παραγωγής τεράστιου κοινωνικού πλούτου και μεγάλης πρόοδου, αυτό δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που λαμβάνουμε σαν πολίτες. Δηλαδή η ανεργία, η φτώχεια, η αδυναμία των μεγάλων τμήματων του πληθυσμού μας να καλύψουν τις βασικές ανάγκες δεν είναι αποτέλεσμα μιας κακής πολιτικής διαχείρισης. Είναι ακριβώς το αποτέλεσμα αυτής της ελεύθερης οικονομίας που λειτουργεί με κριτήριο το κέρδος. Και για όποιον, και για όποιον δεν πιστεύει και είναι αριθμολατρής, Eurostat, 13 Ιούνιου δόθηκαν αυτά τα στοιχεία στη δημοσιότητα, 1 στους 4 στην Ελλάδα, 1 στους 5 στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν στο όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Βεβαίως, και με το ποσοστό αυτό στη χώρα μας να φτάνει στο 26%. Οι δράσεις της κοινωνικής συνοχής της περιφέρειας Κρήτης και, που αναπτύσσονται εδώ και χρόνια ουσιαστικά δεν μπορεί, και αποδείχθηκε όπως και τουλάχιστον με το Πανεπιστήμιο με την έρευνα που έκανε της Κρήτης, δεν μπορεί να εξαλείψει ούτε τη φτώχεια ούτε καν να τη μειώσει. Γιατί κατά τη γνώμη μας δεν είναι η κοινωνική συνοχή το κοινωνικό παντοπολείο, το ΤΕΒΑ, τα φαρμακεία, η σακούλα με τα τρόφιμα, αλλά η πλήρη και σταθερή δουλειά για όλους, με ουσιαστικές αυξήσεις, με τιμές του αγροπαραγωγού που θα μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες. Δεν είναι η κοινωνική συνοχή η ανάθεση σε μη κυβερνητικές οργανώσεις της φροντίδας των ασυνόδευτων παιδιών ή υποστελεχωμένες κοινωνικές κρατικές δομές χωρίς προσωπικό, η έλλειψη υγείας ή υποχρηματοδότηση και πραγματοποίηση της υγείας, της προσχολικής φροντίδας. Δεν είναι η κοινωνική συνοχή ουσιαστικά η εντόπιση τους μόνο, και βεβαίως δεν είναι η κοινωνική συνοχή η εμπλοκή των ΜΚΟ σε συμβουλευτικά κέντρα στήριξης των γυναικών που έχουν υποστεί βία, με εργαζόμενους συμβασιούχους, με τεράστιες ελλείψεις που τουλάχιστον αυτό διαπιστώνουν και η έρευνα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και δεν κάνει, δεν ξεφεύγουμε από τη συζήτηση, και δεν κάνει να ξεχνάμε ότι άλλος είναι ο ρόλος των ΜΚΟ και άλλο η λειτουργία του σήμερα. Κλείνει η παρένθεση. Πάμε παρακάτω. Βεβαίως, και αυτό που τουλάχιστον τοποθετηθήκαμε εμείς και που καταψηφίσαμε, αν θέλετε, αυτά τα σχέδια και τους προϋπολογισμούς, ότι αν σκόπευε η Περιφερειακή Αρχή όχι να λυθούν τα προβλήματα, γιατί δεν μπορεί στα πλαίσια κατά τη γνώμη σε αυτού του συστήματος να λυθούν συνολικά αυτά τα προβλήματα, αλλά να στηρίξει πραγματικά τους ανέργους, τους εργαζόμενους, τους μικρούς αγρότες, τους ΕΒΕ, τις γυναίκες, θα άκουγε τις προτάσεις των εργαζομένων και θα πίεζε σε αυτή την κατεύθυνση την κυβέρνηση τη σημερινή και τις προηγούμενες για κατώτατο μισθό που να καλύπτει τις ανάγκες, για σταθερή και μόνιμη δουλειά, για επιστροφή του 13ου-14ου μισθού, για γενναία μείωση του πλαφών στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας και ουσιαστικά να εκλάβανε όλα αυτά που λένε και ζητάνε οι εργαζόμενοι σήμερα. Παρ' όλα αυτά, τι είδαμε? Μια προσπάθεια η Περιφερειακή Αρχή να δίνει άλοθη σε αυτή τη βάρβαρη πολιτική, με το να αξιοποιεί τα ίδια επιχειρήματα που λέει η κυβέρνηση ότι τα προβλήματα και οι ανάγκες του κόσμου δεν τελειώνουν. Βλέπουμε μια πολιτική που να στηρίζει τους μεγαλοξενοδόχους, που να δίνει με εκατομμύρια και χιλιάδες ευρώ για την προβολή τους μέσα από διάφορα συνέδρια, από διάφορες σελίδες διαφημιστικών περιοδικών,
και την ίδια ώρα οι ξενοδοχοϋπάλληλοι να παίρνουν τους μισθούς πείνας, να εκμεταλλεύονται οι ξενοδόχοι τους εργαζόμενους και την ίδια ώρα ένα μεγάλο κομμάτι του κριτικού λαού να μην μπορεί να κάνει καν διακοπές. Να βλέπουμε να προωθεί την πράσινη ενέργεια εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και εις βάρος βέβαια όλων των μικρών μεσαίων αγροτών και συνολικά των εργαζομένων με την αύξηση της μίσθης ηλεκτρικής ενέργειας. Και βεβαίως δεν είναι αυτό που υπόθηκε στη συζήτηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι ουσιαστικά το θέμα είναι ότι αυτός τον πλούτο που παράγει η Κρήτη, τα 4 εκατομμύρια ευρώ από τον τουρισμό, ότι δεν μετακυλίονται σε όλους μας. Δεν μπορεί να μετακυληθεί σε όλους μας, γιατί ακριβώς λειτουργεί αυτά τα 4 εκατομμύρια ουσιαστικά που εισπράττει η Κρήτη, τα εισπράττουν οι λίγοι και οι πολλοί παίρνουν τα όποια ψίχουλα και αν τα παίρνουν. Και το θέμα δεν είναι ότι αυτός ο κόσμος, οι τουρίστες δεν κινείται στην ενδοχώρα, γιατί ακριβώς γνωρίζει ο καθένας που μας ακούει σήμερα ότι αυτό το μεγάλο κομμάτι των τουριστών ουσιαστικά τα αξιοποιούν οι tour operators, οι μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι που δεν αφήνουν πρακτικά κανέναν με το all inclusive να βγει έξω καν από το ξενοδοχείο, όπως τουλάχιστον οι ίδιοι οι επαγγελματοβιοτέχνες και οι κάτοικοι λένε των διάφορων τουριστικών περιοχών, γιατί ακριβώς έρχονται και φεύγουν και πολλές φορές δεν έχουν πάει ούτε καν και στην γνωσό, να το πω λίγο έτσι εμφαντικά. Ή επίσης είναι διαπιστωμένο ότι σήμερα τα ζητήματα της ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν μόνο με διάφορα σεμινάρια και με διάφορες εκδηλώσεις, αλλά με τη στήριξη πραγματικά των αγώνα των υγειονομικών, παλεύοντας για να έχουν ψυχική υγεία, παιδοψυχιατρική κλινική ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Τα λέμε αυτά γιατί, κατά τη γνώμη μας, σήμερα δίκαια και βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα άδικο σύστημα δεν υπήρξε και ούτε μπορεί να υπάρξει. Αυτό που μπορεί να υπάρξει, κυρία Δουργεράκη, είναι ο αγώνας που ουσιαστικά κάνουμε εμείς οι εργαζόμενοι που παράγουμε τον πλούτο και βεβαίως αυτό που ζητάμε καθημερινά με τις διεκδικήσεις μας να πάρουν τα Υπουργεία και η Κυβέρνηση όλα αυτά τα μέτρα που χρειάζεται ώστε τα κονδύλια, τα όποια κονδύλια ευρωπαϊκά να αποκτήσουν άλλο προσανατολισμό, να περάσουν στην αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα και έλεγχο και χειρισμό των κοινωνικών δομών στο κράτος. Μιλάτε ουσιαστικά για, κύριε Βρύσαλη, και σας ακούω προσεκτικά, μιλάτε για όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να πρεσβεύει η τοπική αυτοδιοίκηση και επειδή έχετε περάσει και από τον ένα βαθμό αυτοδιοίκησης και από τον άλλο βαθμό αυτοδιοίκησης, αλλά που βρίσκονται μακριά από αυτά τα οποία θα πρέπει να πρεσβεύουν και συμπλέουν για λόγους γνωστούς ή για λόγους που ο καθένας φαντάζεται, όπως ακούμε πάρα πολλές φορές τους πολιτικούς αναλυτές, συντάσσεται με κυβερνητικές πολιτικές για αυτό το λόγο που βάζει πάντα μέσα στο μυαλό η κοινή λογική για θέσεις, καρέκλες και τίποτα περισσότερο. Γι' αυτό που μιλάτε. Ουσιαστικά οι τοπικές αρχές πρώτου και δευτέρου βαθμού διευκολύνουν τους όποιους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους στους διάφορους τομείς της οικονομίας ώστε να αυξήσουν τα κέρδη τους. Είτε αυτό λέγεται πράσινη ανάπτυξη, είτε αυτό λέγεται έξυπνη πόλη, είτε αυτό λέγεται τουριστικό προϊόν, είτε αυτό λέγεται αγροτοδιατροπικές συμπράξεις που δεν έχουν καμιά σχέση με τους καημούς και τα βάσανα. Μα αυτό μπορεί στην αγορά. Μισό λεπτό. Αυτό στην αγορά μπορεί να είναι το θεμητό. Γιατί σε μια αγορά ελεύθερη όλα αυτά μπορεί να είναι και θεμητά, θα σας πει κάποιος. Το ζητούμενο είναι η κυβερνητική πολιτική και αυτό που εκείνη πρεσβεύει, γιατί γι' αυτό έχουν ψηφιστεί άπαντες από το κεντρικό κράτος μέχρι την περιφέρεια, τους περιφερειακούς συμβούλους, τους δήμους, τους δημοτικούς συμβούλους, για να πρεσβεύουν τα συμφέροντα του καθενός από εμάς για την ποιότητα της ζωής του καθενός από εμάς και το αύριό του, για να μην παρεξηγηθώ, έτσι ώστε να πηγαίνουμε μπροστά και να ζούμε καλύτερα, κάτι το οποίο δεν βλέπουμε. Γι' αυτό μου μιλάτε, κύριε Βρύσαλη. Ακριβώς, κοιτάξτε να δείτε, ακριβώς, οι τοπικές αρχές εφαρμόζουν όλες αυτές τις αντεργατικές μεθοδεύσεις που ξεκινάνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταλήγουν σε ψήφιση νόμων στη Βουλή και υλοποιούνται, αν θέλετε, μέσα από τις περιφερειακές και δημοτικές αρχές.
ακόμα πλέον και τα όποια δείγματα ή στίγματα δημοκρατικής έτσι επιφάνειας που δήθεν δινόντουσαν στα επίπεδο περιφερειακών συμβούλων και περιφερειακών συμβουλίων έχουν περάσει πλέον σε ολιγάριθμες επιτροπές που και εκεί είναι δεδομένη η πλειοψηφία ή η αντίληψη που έχει οι πλειοψηφούσες αρχές σε σχέση με τη στρατηγική που θα πρέπει να χαράξει η κάθε περιφέρεια, ο κάθε δήμος, η κάθε χώρα σε επίπεδο κατανομής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινωνική δηλαδή όλα... συνοχή ψίχουλα, έτσι, διότι, γιατί εγώ πρώτα το πάω εκεί, αφήνω λίγο την αγορά απ' έξω, γιατί αφήνω αυτό το κομμάτι, ας μην πω άλλη λέξη, της συνεργασίας ή οτιδήποτε άλλο και με τους ιδιώτες, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που η κοινωνική συνοχή, όπως το καταλαβαίνω, που πρεσβεύει για μένα, ναι, υποτίθεται η πολιτεία, η περιφέρεια, ο κάθε δήμος, έχει να κάνει με την πρόνοια, με τις κρατικές δομές, με την προστασία μου, με ό,τι αυτό περιλαμβάνει. Εδώ μιλάμε για την πλήρη αδυναμία. Αδυναμία και αποτυχία. Και βεβαίως συνειδητή επιλογή όλες αυτές οι ανάγκες που αναφέρατε κι εσείς ουσιαστικά να δίνονται με τη μορφή, αν δίνονται, ψίχουλων και βεβαίως με τη μορφή το να συνηθίσει ο κόσμος να ζει με τα ψίχουλα και να μην διεκδικεί όλο αυτό το πλούτο που, έχει, που παράγει ο ίδιος κυριολεκτικά και με το μυαλό του σε σχέση με τα επιτέματα της επιστήμης. Γι' αυτό κιόλας βλέπουμε και αυτά που ουσιαστικά η Μεσαρά, η Σιτία, περιοχές με κάλος ιδιαίτερο και με αγροτική παραγωγή σήμερα να είναι από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές. Βλέπουμε λαϊκές συνοικίες του Δήμου Ηρακλείου από το Δειλινά, τα Καμίνια, τη Φορτέτσα, εκεί που ήταν παλιότερα το μικρασιατικό στοιχείο και τώρα είναι το κύριο το εργατικό στοιχείο να είναι υπομπαθμισμένες. Γι' αυτό βεβαίως βλέπουμε σε χωριά της Υπαίθρου, όπως στα Σφακιά και στο Αμάρι, δεν έχουν καμιά δομή παιδικής και βρεφικής φροντίδας. Η φιλοξενία βρεφών στη Βιάνο να μην υπάρχει, ούτε στα Νόγια, ούτε στην Κάντανο, ούτε στο Σέλινο, ούτε στην Κίσαμο. Τα λέω αυτά γιατί ακριβώς τα ίδια προβλήματα με διαφοροποίησεις υπάρχουν και μέσα στον αστικό ιστό και μέσα στις πόλεις του Ηρακλείου με την έλλειψη κρατικών δομών για υπηρεσίες της τρίτης ηλικίας, για υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τα παιδιά και τους εφήβους. Άρα η δόξα λαμπρό, τα σωματεία, οι εργατικοί φορείς, οι πολιτιστικοί σύλλογοι να μπουν μπροστά στον αγώνα για να διεκδικήσουμε τα πάντα χωρίς να χαρίζουμε τίποτα από αυτά που ουσιαστικά μας ανήκουν, από τα κλεμμένα λεφτά του λαού μας και, και αυτό που μας εκμεταλλεύονται. Το παραμύθι της κοινωνικής συνοχής, όπως από την αρχή λέτε και επιχειρηματολογήσατε, γιατί το λέτε παραμύθι και πώς αποδεικνύεται ότι είναι παραμύθι κατά εσάς και για τον καθένα από εμάς. Δεν μπορώ να το αποφύγω, κύριε Βρύσαλη. Δώστε μου λίγο, σας παρακαλώ, και στην πορεία της ημέρας σήμερα, αυτή τη συνάντηση που έχετε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, διότι έχετε και άλλα πράγματα εκεί σε εξέλιξη. Βεβαίως, κυρία Δουργεράκη, ακριβώς και τα ζητήματα της υγείας και των παροχών φροντίδας υγείας είναι σημαντικά. Σήμερα έχετε συνάντηση, νομίζω. Έχουμε μια σύσκεψη με τους εργαζόμενους που είναι ιδιωτικού δικαίου, που είναι στην καθαριότητα και στη σύγκληση και βεβαίως με όλους τους συμμαχιούχους. Γιατί ακριβώς τέλος σε 14 μέρες, δύο εβδομάδες τελειώνουν οι συμβάσεις 200 εργαζομένων στην καθαριότητα και στη σύνδεση και με τα λεγόμενα της κυβέρνησης δεν πρόκειται να δώσει καμία νέα ανανέωση. Αυτοί οι άνθρωποι, λέει ο κύριος Γιωργιάδης, μπορούν να βρουν δουλειά στα ξενοδοχεία, ετοιμάζονται να τους απολύσουν για να δοθούν σε εργολάβους που κοστίζουν και πιο ακριβά και έχουν κακή εμπειρία οι εργαζόμενοι. Σε συντονισμό με άλλα σωματεία της υγείας, το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν κινητοποιήσεις, ημέρες δράσης, ακριβώς για να αποτρέψουμε αυτή την επιλογή. Και βεβαίως έχει δείξει ότι ο αγώνας των εργαζομένων μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα στον βαθμό που έχει συλλογικότητα, έχει αποφασιστικότητα και έχει και τη δύναμη να αλλάξει τις εξελίξεις. Ούτως ή άλλως, από τη στιγμή που λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να βρουν δουλειά στα ξενοδοχεία, ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα αυτή την ώρα και καμία έπαφη με την πραγματικότητα, γιατί στον ξενοδοχειακό κλάδο είναι κοντά 80.000 αυτοί που λείπουν, ότι δεν ξέρουν πώς θα στελεχώσουν όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες, τουρισμός, επισητισμός. Τα λέει η Ομοσπονδία των Εργαζομένων
δεδομένων αυτά, δεν τα λέω εγώ στοιχεία, ενώ σε καθημερινή βάση εξαιτίας της πίεσης των εργαζομένων που δουλεύουν υπάρχουν πάρα πολλές παρετήσεις με αποτέλεσμα το πρόβλημα να διαιωνίζεται. Άρα ουδε μία ενημέρωση έχει για το τι γίνεται μέσα σε αυτό το χώρο και στο χώρο του τουρισμού, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Αλλά ούτε φαντάζομαι, με το Υπουργείο Εργασίας. Δεν ξέρω αν τα καταφέρει καλύτερα από την κυρία Μιχαηλίδου ή η κυρία Κεραμέως και με αυτόν τον ανασχηματισμό στο εργασίας. Γιατί η κυρία Μιχαηλίδου, σε ό,τι έχει να κάνει με τους εργαζόμενους στον τουρισμό, το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και από το πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, ότι τους εργαζόμενους σε τουρισμό, επισητισμό δεν ήθελε να τους δει. Κοιτάξτε, είναι γνώριμο το σχημικό το να μην θέλουν να δουν τους εργαζόμενους ή τα κυβερνητικά στελέχη. Εξάλλου ο κύριος Μητσοτάκης το είπε κιόλας, ότι αυτή τη βάβαρη πολιτική στο Υπουργείο Εργασίας, στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Εσωτερικών και γενικότερα στα Υπουργεία θέλει να την επιταχύνει. Όσο θέλει να την επιταχύνει αυτός και το Υπουργείο, εμείς θα θέλουμε να την παρεμποδίσουμε και το έχουμε κάνει αρκετές φορές. Και για άλλη μια φορά θα βγούμε νικητές, γιατί γνωρίζουμε ότι αυτές οι συνθήκες εργασίας που επικρατούν στα ξενοδοχεία, στα νοσοκομεία, είναι αυτές που σπρώχνουν τον κόσμο να παραιτηθούν, να μην θέλουν να δουλέψουν, όταν υπάρχουν λιποθυμίες στο ξενοδοχειακό κλάδο, όταν υπάρχουν κλεμμένες ώρες που δουλεύουν οι εργαζόμενοι και δεν τις πληρώνονται, όταν δηλώνονται για ρεπό και δουλεύουν οι εργαζόμενοι, όταν γνωρίζουν στο χώρο της υγείας οφείλονται 20.000 μέρες ρεπό και άδειες, γιατί δεν μπορούν να δοθούν λόγω έλλειψης προσωπικού, όταν γνωρίζουν ότι οι συνθήκες εργασίας μας είναι οι συνθήκες εργασίας γαλέρας, όταν έρχονται εργαζόμενοι με πυρετό ή όταν έχουν κλεβοκαθετήρα για να καλύψουν βάρκες, όταν κάνουμε το σταυρό μας για να μην αρρωστήσει συνάδελφος, για να μην κλείσει κλινική όπως έγινε στα Χανιά με την πνευμονολογική κλινική, όταν εφημερεύει ένας γιατρός 30 μέρες το μήνα όπως στην παιδοψυχιατρική, τότε ας μην ψάχνουν να δουν γιατί δεν βρίσκουν προσωπικό, ας αναρωτηθούν, ας ψαχτούν και αν θέλετε αυτοί που είναι παράσιτα που εκμεταλλεύονται τον υδρότα μας να πάνε στο χρονοτούλαμπο της ιστορίας, γιατί χωρίς εμάς ξενοδοχεία, νοσοκομεία και οικονομία δεν λειτουργεί. Μάλλον δεν θέλουν να ψαχτούν με βάση αυτά τα οποία λέτε. Κύριε Βρυσαλή, να σας ευχαριστήσω θέλω. Καλημέρα σας. Και εγώ καλή σας μέρα.